Τις ορούς άλλων 10 επιβατών ανέσυραν οι αρχές της Νότιας Κορέας από το πλοίο που ναυάγησε στα ανοιχτά της χώρας. Επισήμως οι νεκροί φτάνουν τους 46, όμως πάνω από 250 παραμένουν αγνοούμενοι. Περίπου 340 από τους 476 επιβαίνοντες ήταν μαθητές σχολείου από προάστιο της Σεούλ που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή. Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και αντιμετωπίζει συνολικά 5 κατηγορίες, μεταξύ αυτών για αμέλεια καθήκοντος και παραβίαση του ναυτικού δικαίου. Άλλα 2 μέλη του πληρώματος κρατούνται από τις αρχές. Ανάμεσά τους η 26χρονη υποπλοίαρχος που φέρεται να ήταν στο πηδάλιο την ώρα του ναυαγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξιωματικός δεν είχε οδηγήσει ποτέ ξανά πλοίο σε αυτή τη διαδρομή, γνωστή για τα ισχυρά της ρεύματα. Το πρωί της Κυριακής, απεγνωσμένοι συγγενείς των αγνοωμένων διαδήλωσαν ζητώντας να μάθουν τι απέγιναν οι άνθρωποι τους.